Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε σπίτι μου. Είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε. Θα φτιάξουμε σήμερα ελιόπιτες ή ελιωτές. Ζητήσετε μου τη συνταγή, την έχω. Τούτες ελιωτές είναι αφράτες, δηλαδή βάλω δύο φακελάκια μαγιά στο έναν κιλό, θα φουσκώσουν, θα γίνουν τέλειες. Θέλει διαδικασία στο να μπουν οι ελιωτές καμιά ώρα, μετά να τις πλάσουμε μισή ώρα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και είμαι σίγουρη ότι κάτι υπέροχο μας φτιάχνει σήμερα και η γαλάτια μας. Θέλετε να πάμε να δούμε τη συνταγή? Φύγαμε! Για τις ελιωτές, οι ελιόπιτες μας θα χρειαστούμε 5 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο, 1,5 φλιντζάνι αλεύρι ολικής άλεσης, 1,5 κουταλάκι αλάτι, 1,5 φλιντζάνι νερό χλιαρό, 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, 1 κουταλιά ζάχαρη, μισό φλιντζάνι ελαιόλαδο, 1/3 του φλιντζανιού σπορέλαιο, 2 φλιντζάνια μαύρες ελιές, 1 φλιντζάνι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και 1,5 φλιντζάνι κόλιαντρο ψιλοκομμένο. Τούτα είναι τα υλικά μας που να χρειαστούμε. Να μου πεις, Χρήσο, μην που πάθες και βάλεις και χωριάτικο και ολικής, αν δεν έχουμε ολικής. Αν δεν έχουμε ολικής, θα βάλουμε μόνο αλεύρι χωριάτικο. Σε περίπτωση που δεν έχουμε ούτε χωριάτικο και έμεινε μας σπίτι οποιοδήποτε αλεύρι, θα κάνουμε τον τη συνταγή με οποιοδήποτε αλεύρι, θα γίνουν φανταστικές. Να διευκρινίσω ότι το αλεύρι φαρίνα που με ρωτάτε, γιατί υπάρχει και φαρίνα ζαχαροπλαστικής. Η φαρίνα ζαχαροπλαστικής έχει μέσα baking powder. Βάλουμε το συνήθως στα κέικ, έχει extra baking powder. Οπότε όταν λέμε φαρίνα και διευκρινίζουμε, είναι το κόκκινο το σακουλάκι. Εντάξει φίλες μου αγαπημένες, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Εγώ έχω βάλει σε ένα μπολ το 1,5 φλιντζάνι νερό χλιαρό. Θα βάλουμε μέσα τη μαγιά, 2 φακελάκια μαγιά, 6 κουταλάκια, είναι η ξηρή μαγιά. Και θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη. Η ζάχαρη θα βοηθήσει τη μαγιά μας να ξυπνήσει, να φουσκώσει. Βοηθά πάρα πολλά τη μαγιά. Σε αντίθεση είπαμε πάντα με το αλάτι. Θα το αφήσουμε το μείγμα μας 5 λεπτά να αφρατέψει. Θα βάλω τη μαγιά στην άκρη και θα φέρω στον μπολ μου να βάλω μέσα τα δύο είδη αλευριού. Είπα σας ότι αν δεν έχετε ολικής, με βάλετε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλω τα δύο είδη. Το αλεύρι και το αλάτι μας. Επίσης, εγώ έκανα ανάμιξη που δύο διαφορετικά λάδια, ελαιόλαδο και σπορέλαιο. Μπορούμε να θέλουμε, αντί να βάλουμε δύο είδη αλευρίου, λάδι, να βάλουμε ένα, δηλαδή βάλαμε μόνο ελαιόλαδο. Να βάλω και το σπορέλαιο μου. Και τούτη διαδικασία που να κάνουμε τώρα, είναι το γνωστό σε όλους. Μπράβο, ρίτζασμα. Δηλαδή, παίρνουμε το αλεύρι, τρίφουμε με τις παλάμες μας, μέχρι να σχηματιστούν χοντρά ψίχουλα. Ό,τι διαβάσετε πάνω σε μια συνταγή ρίτζασμα, είναι ακριβώς τούτο που εννοώ. Και θα βάλω σιγά σιγά το μείγμα της μαγιάς. Είπαμε, αφήνουμε το 5 λεπτά να φουσκώσει. Είδατε που κάμε φουσκαλίδες πάνω στην επιφάνεια. Λοιπόν, εγώ νομίζω να με πάρει όλο. Μετρημένο, αλλά να αφήσω και λίγο πίσω, μήπως και. Σε περίπτωση που βάλετε το μείγμα της μαγιάς και το αλεύρι σας, το ζυμάρι σας, έχει υγρασία, δηλαδή κολλά στα χέρια, να προσθέσετε και άλλο αλεύρι. Αν πιο λίγο το υγρό στοιχείο και δέρνει το αλεύρι σας, να βάλετε παραπάνω νερό. Είδατε που εμένα έμεινε τούτο, εμμαζεύκεται, άρα σημαίνει ότι θέλει ακόμα λίγο νερό. Να βάλω ακόμα λίγο νερό και να το μαζέψουμε. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, να σας το βάλω, θα ζυμώσουμε ακόμα λίγο πάνω στο τραπέζι. Έτοιμο, πανέτοιμο, πάει στον μπολ μας, σκεπάζουμε με πλαστική μεμβράνη, με πετσέτα και βάλουμε το στην άκρη να φουσκώσει για μια ώρα. Επειδή είναι δύο φακελάκια η μαγιά που έβαλα στο έναν αλεύρι, θα φουσκώσει, θα γίνει τέλειο.
Μέχρι να μπει το ζυμάρι μας, να ψιλοκόψουμε τα κρεμμυδάκια και τον κόλιανδρο. Έχω το μαχαίρι μου το καλό γαλάτι ασπίτιν, είδες. Πάει πάρα πολλά ο κόλιανδρος σε τούν τη συνταγή. Θα μπορούσαμε, όποιος τους αρέσκει, να βάλαν και λίγο δυόσμο. Αποξηραμένο ή φρέσκο. Έτοιμο το κρεμμυδάκι μας, να το ψιλοκόψω ακόμα λίγο. Και θα τα βάλω σε ένα μπολ, θα κόψουμε τον κόλιανδρο και θα περιμένουμε το ζυμάρι μας να μπει. Ταραραρα, εδώ μέσα. Πάνω από τη συγκίνηση μου είναι να κλάψω γαλάτια. Λοιπόν, και τον κόλιανδρο μας. Θα τον κάνουμε έτσι. Να στείλουμε και τα φιλιά μας στην Ελλάδα, στους φίλους που μας βλέπουν. Είναι δεκάδες τα μηνύματα που φτάνουν καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολλά για την αγάπη σας. Έτοιμος και ο κόλιανδρος. Πάει. Νομίζω είναι εντάξει. Να βάλω ακόμα λίγο γιατί αρέσκει μου. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Ανοίγουμε το ζυμάρι. Είδατε το πόσο φουσκώσε. Μία ώρα. Έγινε και ντουν το τέλειο το πράγμα που βλέπετε εδώ. Και θα βάλουμε μέσα τούτα ούλα τα θεϊκά. Το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο, τον κόλιανδρο και τις ελιές. Θα βάλω πρώτα λίγες τις ελιές και θα ξεκινήσουμε να ζυμώνουμε για να ενσωματωθούν τούν τα υλικά με το ζυμάρι μας. Να το κόψω και λίγο το ζυμάρι για να μπορέσω να σωματωθούν πιο εύκολα. Θέλει προσεκτικό ανακάτεμα για να μην μας κάνουν οι ελιές, να μην φκένει η σάρκα και να μην ίσκουν μόνο τα κουκούτσια. Τώρα εγώ τον το μείγμα, είδατε τις ελιές που μην ίσκουν, να τις βάλω μέσα, μην έχετε τένια. Θα το υπολογίσω ότι είναι να κόψω 8 ελιοπιτούες. Πάμε να δούμε πόσες είναι να κάνουμε. Να τις πιάσω έτσι μέγεθος και να βάλω ποτούντες ελιές μέσα για να έχει μπόλικες ελιές. Εμένα αρέσκει μου μπόλικες ελιές. Αν θέλετε, βάλουμε έτσι τις ελιές και κλείνουμε. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ανάμιση φλιντζάνι ελιές. Έτσι ομορφούα. Πάμε να πιάσουμε ένα άλλο ζυμάρι. Περίπου το ίδιο. Ανοίω το έτσι, να πιάσω ποτούντες ελιές που μου γελάσαν και μπήκαν από εκεί ποδά. Θα το κλείσω. Άρα τούτον τώρα γεμάτον ελιές. Πάντα αρέσκει μου να βάλω και καμιά θυκιο που πάνω έτσι να φαίνονται όμορφες. Επειδή ήταν μεγάλες οι ελιές μου, μήνα μου, πόσες να βάλω. Εσείς βάρτε ανάμιση φλιντζάνι. Να σας το βάλω και στη συνταγή. Ανάμιση φλιντζάνι να μου βάλετε. Το λοιπόν, μισή ώρα είπαμε. Α, τώρα φτιάξαμε τις, θα τις σκεπάσω μισή ώρα να μπουν. Θα τις ψήσω στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Και μέχρι να κάνω τούν τη διαδικασία, πάμε να δούμε τι καλό μας ετοιμάζει η γαλάτια για σήμερα. Γεια σας και καλώς ορίσατε ακόμα μια φορά στην κουζίνα μου. Τι σας έχω σήμερα. Από αυτόν τον μπολ θα καταλάβετε ότι κάτι σοκολατένιο θα φτιάξουμε σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενη που να σας δείξω τον τη συνταγή, γιατί είναι αγαπημένα μικρά lava cake, όπως τα λέμε. Κάποιοι τα λένε fondant au chocolat, είδατε μη γαλλομαθείς, καμία σχέση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι τα μικρά cake σοκολάτα, τα οποία τα ψήνουμε στο φούρνο όχι αρκετή ώρα, ώστε να μην ρευστεί η σοκολάτα από μέσα να τα σερβίρουμε με παγωτό. Δηλαδή πραγματικά μόνο που το περιγράφω ενθουσιάζομαι. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά. Τούτη είναι μια πολλά απλή συνταγή και το ωραίο με τούτη τη συνταγή είναι ότι μπορείτε να κάνετε ατομικά ποτηράκια. Έχω δαμε διάφορα ποτηράκια να σας τα δείξω μετά. Και να τα ψήσετε μέσα στα ποτηράκια του τσαγιού. Είτε τούτα είναι μεγάλα, είτε σου έχω και κάτι πιο μικρά δαμε. Τούτο να πούμε, που είναι πιο μικρό. Ή μπορείτε να βάλετε μέσα σε φορμάκια τα οποία ψήνουμε σουφλέ.
Λοιπόν, να σας πω τα υλικά, να σας τα πω όλα τούτα μετά. Θέλουμε 240 γραμμάρια σοκολάτα μαύρη. Εγώ είχα τσολί ξεχασμένη 70% μες στο ψυγείο μου, έβαλα την τζουτζίνη, την 70%, έβαλα και άλλη κουβερτούρα. Ό,τι είχα σε μαύρη σοκολάτα μες στο ψυγείο μου, έβαλα. Θέλουμε 170 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο. Θέλουμε 8 ολόκληρα αυγά. Ναι, θέλετε 8 αυγά για την συνταγή. Έχουμε εδώ πέρα 120 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 2 κουταλάκια βανίλια και έχουμε 100 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα. Βλέπετε πόσο λίγα είναι τελικά μας. Ας πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να λιώσουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο σε μπεν μαρί. Μετά θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να τριπλασιαστούν σχεδόν σε όγκο. Τούτο πρέπει να το κάνετε πολύ ώρα. Θα προσθέσουμε τη βανίλια, μετά θα ενώσουμε το μείγμα της σοκολάτας μαζί με τα αυγά και τελευταίως θα βάλουμε το αλεύρι και μετά να τα βάλουμε είτε στο ψυγείο, είτε στο κατάψυξη, είτε στο φούρνο, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε, θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, πάω να φέρω το ειδικό σκεύος Ben Marie για να λιώσω τη σοκολάτα και επανέρχομαι. Τούτον τον μπολ είναι διπλό, στο κάτω μέρος βάζουμε το νερό και στο πάνω μέρος βάζουμε τούτον το τοχείο και μετά βάλουμε τη σοκολάτα, είναι Ben Marie. Αν δεν έχετε τούτον το πράγμα όμως, μπορείτε να βάλετε μια κούπα πάνω από μια κατσαρόλα, μπορεί να βάλετε μέσα λίγο νερό. Λοιπόν, βάλω και το βούτυρο, μαζί τα βάζουμε τούτα. Για το δαμέ. Να το. Και πάω στην εστία να λιώσω τη σοκολάτα. Ενώ λιώνει η σοκολάτα μου, να σας δείξω τα φλιτζανάκια μου. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή έπαιρνε με η γιαγιά μου στο Παναήρι του Αγίου Παύλου και αμέσως στη γειτονιά της μάμας μου, τέλος πάντων, στο σπίτι μου που μεγάλωσα και αρέσκε μου να αγοράζω φλιντζανάκια τα λεγόμενα για να παίζω τσάγι με τις κούκλες μου και με την αδερφή μου. Λοιπόν, τούτα είναι τα αγαπημένα μου φλιντζανάκια τότε, να σας δείξω. Έχω δύο μεγάλα φλιντζάνια τα οποία να ψήσουμε, ο καθένας ενώσει το δικό του φλιντζάνι με τη λάβα, το δικό του κέικ λάβα σοκολάτας τέλος πάντων μέσα. Έχω εδώ δύο πιο μικρά, αλλά έχουν καρδούλα και αρέσκει μου, που πάλι θα είναι ατομικά. Και έχω και εδώ δύο, τα οποία έχω βάλει μέσα βούτυρον, απλώς ακαλά βούτυρον και έβαλα μέσα κακάο. Τούτα, ένα τα αναποδογυρίσω, αν φκένουν. Τούτα είναι και να σας δείξω βασικά, θέλετε να αναποδογυρίσετε τα συγκεκριμένα κέικ, τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να βάλετε βούτυρο, αρκετό βούτυρο μέσα σε έναν δοχείο τούτα τα ραμεκέν, όπως τα λέει και η αγαπημένη μου η Χρυσολέου, μέσα σε τούτα τα μικρά τα δοχεία για σουφλέ, πρέπει να βάλετε πολύ βούτυρο και μετά κακάο ή αμύγδαλα θέλετε ή αλεύρι να θέλετε, απλώς το αλεύρι να του δώσει την άσχημη τη λευκή όψη, οπότε είναι καλύτερα να βάλετε κακάο, γιατί έχω δύο εδώ και έχω και έναν που λέει all you need is love. Και έχω ακόμα έναν που λέει ότι Mom, you're a star. Και έχω ακόμα ένα το οποίο λέει I drink to make other people interested. Η σοκολάτα μου σχεδόν έλειωσε. Είναι ώρα νομίζω να βάλω τα αυγά μου να χτυπηθούν μαζί με τη ζάχαρη. Βάλα τα αυγά, θα βάλω και τη ζάχαρη και θα χτυπήσω σε δυνατή ταχύτητα για να φρατέψω. Μα ανάψω την πρίζα να είναι καλύτερο. Τριπλασιαστεί σε όγκο και τα αυγά μου να είναι σαν κρέμα. Κοιτάξτε
σαν κρέμα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, χτύπησα τα αυγά μου. Είπαμε θέλουμε το πράγμα να χτυπηθεί καλά, να είναι έτσι. Κοιτάξτε, ένας έτσι υπέροχος αφρός τα αυγά, να τριπλασιαστεί σε όγκο. Τώρα θα βάλω μέσα στα αυγά μου το μείγμα της λιωμένης σοκολάτας. Θα προσπαθήσω να το ανακατέψω χωρίς να χάσω πάρα πολύ που τον όγκο των αυγών. Γι' αυτό χρησιμοποιώ το χτυπητήρι, είναι πιο εύκολο να κάνω τον το πράγμα. Τούτο είναι το λεγόμενο δίπλωμα που ακούτε πολλές φορές. Διπλώνω τη μαρέγκα, διπλώνω το μείγμα. Παίρνω από κάτω μέχρι πάνω, κάτω μέχρι πάνω και διπλώνω να ανοιχθεί το μείγμα μου καλά. Έγινε σοκολατέ, τώρα να σας το λέω. Βάλω και τη βανίλια, βανίλια, πολύ σημαντικό. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λικέρ καφέ, κονιά, λικέρ πορτοκάλι, ό,τι γουστάρετε βάλτε. Εγώ θα βάλω μόνο βανίλια, γιατί έχω μικρούς καλεσμένους. Ωραία. Και θα κοσκινήσω το αλεύρι κατευθείαν μέσα στο μείγμα. Αλεύρι. Ωραία. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε λίγο αλάτι. Ναι, εσάς το είπαμε στα υλικά, αλλά θα ήταν καλή ιδέα λίγο αλάτι. Μια πρέσβα αλάτι, γιατί είπαμε ότι πάντα το αλάτι διάει γεύση. Θα βάλω μια πρέσβα αλάτι. Πρέσβα αλάτι. Έτοιμο. Κοιτάξτε. Μετέφερα το μείγμα μου σε έναν τέτοιο δοχείο για να είναι πιο εύκολο να το μεταφέρω στα ποτηράκια. Λοιπόν, να σας πω το εξής τώρα. Είπαμε, διαλέγετε ό,τι φλιντζάνι θέλετε. Μεγάλο, πιο μικρό, πιο μεγάλο. Μπορείτε να διαλέξετε τούτα που είναι οτιδήποτε ατομικό τέλος πάντων. Και επαναλαμβάνω ότι βάλαμε εδώ κακάο στο βούτυρο για να το αναποδογυρίσουμε εάν θέλουμε. Βέβαια, εγώ βρίσκονται πάρα πολύ βολικό να το βάλω μέσα σε φλιντζάνια. Το βολικό για μένα είναι ότι τούτα τα φλιντζάνια μπορείτε να τα βάλετε στο ψυγείο έως, ξέρω εγώ, 24, να μην σας πω και 48 ώρες πριν. Οπότε, άμα κάποιος θέλει έναν σουφλεδάκι σοκολάτα αυτή την ώρα, βγάλετε το κατευθείαν από το ψυγείο μέσα στον προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς και έχετε αυτόματα ένα μικρό μίνι λάβα κέικ για οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη. Υπάρχουν ατομικά φλιντζανάκια τα οποία είναι, όχι φλιντζανάκια, συγγνώμη, ατομικά αλουμινένια για cupcakes, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε και μπορείτε να βάλετε βούτυρο, κακάο, να βάλετε μέσα το μείγμα της σοκολάτας και να τα βάλετε στην κατάψυξη. Και ψήνονται κατευθείαν από την κατάψυξη. Λοιπόν, να πάω να γεμίσω λίγα. Τώρα δεν ξέρω πόσο φκάλι τούτο. Τούτα είναι 4 φλιντζάνια, δηλαδή είναι 1 λίτρο μείγμα. Ανάλογα με τα φλιντζάνια σας, να δούμε πώς είναι. Ποτηράκια μου, έχω γεμίσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ποτηράκια. Λοιπόν, σίγουρα η χρόνη ψησίματος για το καθένα θα είναι διαφορετική. Τούτα τα μικρά lava cake, εγώ ψήνω τα 10 με 12 λεπτά ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το φλιντζάνι. Εκείνο όμως το οποίο είναι καλά να κάνετε είναι να βάλετε ένα για 10 λεπτά, να το δείτε πρώτα, διότι ανάλογα από φούρνο σε φούρνο διαφέρει και μετά να ψήσετε τα υπόλοιπα. Έχω βγάλει το πρώτο και τώρα θα τον αποδογυρίσω.
Θα βάλω ένα μαχαιράκι να το περάσω έτσι γύρω γύρω. Ελπίζω ότι είναι εκεί. Ελπίζω ότι δεν το έψησα πάρα πολύ ώρα να δείξει. Έχετε υπόψη σας ότι όσπου το αφήνετε παραπάνω θα πείσει. Οπότε τούτο είναι πράγμα που πρέπει να το φάτε ζεστό. Με νελός πάντα ήθελε να το κάνουμε στην εκπομπή. Νέλα, ευχαριστώ. Τέλειο. Εν τω μεταξύ, δεν αντέχω πραγματικά τον το πράγμα να μην το δοκιμάσω. Ζεστό, ωραίο, και αν έχω τόσο λίγο παγωτό βανίλια. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είναι τέλειο, φανταστικό. Είτε παγωτό βανίλιας, είτε σαντσιγί χτυπημένη. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσω γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Φτιάξετε το, είπα σας. Βάρτε τα στο ψυγείο αν θέλετε και ψήστε τα κατευθείαν από το ψυγείο. Απλώς είναι να θέλουν ένα δύο λεπτά περισσότερο αν είναι κατευθείαν από το ψυγείο. Πάω στο φούρνο μου αμέσως γιατί είναι έτοιμο το Mom You're a Star, το οποίο έψησα τώρα μες στο δικό μου το φλιτζάνι. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλά σπίτα για σαρτά. Καλά σπίτα μαγειρέματα. Γεια χαρά σε όλους. Γαλάτια, με ευχαριστούμε σε πάρα πολλά για τις συνταγές σου. Να είσαι καλά, να προσέχεις. Και εγώ εύκαλα τις ελιόπιτες μου που το φούρνο, δεν κρατήθηκα τούτη που λείπει έφατη, να ξέρετε. Έχω να σας πω ότι πόξο κάμνουν, ναι, κάμνουν κρασ-κρασ και έτσι αφράτες που μέσα, φτιάξτε τις εν τέλειες τους ελιόπιτες και να σας πω, αν θέλετε μπορείτε να τις ξεκοκκονίσετε, δηλαδή να βγάλετε το κουκούτσι που μέσα και να τις κάνετε, να μην βρίσκετε μέσα το κουκούτσι. Αλλά εμένα αρέσκουν μου τούτες οι παραδοσιακές, οι όμορφες, σαν εσάς, ελιόπιτες. Να είστε καλά, να μου προσέχετε, αγαπώ σας. Γεια σας! Ακούστε! Κλάς! Σας είπα ότι πρόθερμα να το φούρνω 200 βαθμούς αέρα. Και αυτό το συγκεκριμένο που απολαμβάνω τώρα, έψησα το για 10 λεπτά. Αν περιμένετε, ακούσετε το κρασ-κρασ. Ένα λεπτό. Αφήστε, θα πω πίσω. Να πέσω, σε παρακαλώ, δεν είναι.